Μεσόγειος αποκαλύπτεται. Η ελιά, το βαμβάκι, το μαλλί, κρυμμένα μυστικά, παραδοσιακές τεχνικές. Όλα φτιαγμένα στο χέρι. Συλλογή χειροποίητων στρωμάτων Bodyfix από την Κάντια. Καλησπέρα σε όλους από το Athens Sports Call. Βράδυ Τρίτης, 10 Ιουλίου, εδώ στον Κολονό. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10, πρώτος προημιτελικός. Στη σειρά των Χάρλεμς με τα Πιστόλια. Δύο ομάδες που έχουν ξεχωρίσει στο πρωτάθλημα της Summer Development League. Όλα έτοιμα για το Τζάμπολ. 5-23, 8, 0 και 13. Η πεντάδα για τα Πιστόλια. Πρώτη κατοχή όμως για τους Χάρλεμς. 69, 7, 4, 14 και 15. Είναι η πεντάδα τους. Τον Κουτρουμπίνα, σουτάρει για 3 και ένα στοχή. Το rebound αμυντικό από τον Παύλο Γιανακούρο. Πρώτη κατοχή τώρα για τα Πιστόλια. Με τον Παπαδιονυσίου μια στοχή από τα 6.75. Rebound αμυντικό από τον Χρήστο Καρά. Καράς από τον αριστερό διάδρομο, χρησιμοποιεί το σώμα του, παίρνει καλύτερη θέση, αλλά στοχή Παπαδιονυσίου στο rebound με το νούμερο 13. Γιανακούρο στέκεται και στάρι, θέλει συνδυασμό, θα το βάλει. Πρώτο καλάθι στο μάτς για κύριος Παύλου Γιανακούρου. Και 0-2 μπροστά τα Πιστόλια. Τα Πιστόλια που στη φάση των 32 απέκτησαν την Πόρτο, ενώ στους 16 πέτυχαν μια επική ανατροπή που ολοκληρώθηκε πριν από 2 μέρες στο ΟΑΚΑ και την All Stars Arena. Θα πούμε σε λίγο γι' αυτό. Στην μεταξύ αστοχή ο Κουτρουμπής σε νέο σου τριών πόντων. Rebound από το 23. Βούλγαρης με σημαντικές απουσίες στα Πιστόλια σήμερα. Ένα σούτ από την περιφέρεια, άστοχο από τον Παύλο Γιανακούρο. Rebound του Προφήτη. Καράς. Ηρεμή το ρυθμό, σετ επίδεση για τους Χάρλεμς. Θα γίνει όμως το λάθος. Βλέπει ο Παύλος Γιανακούρος, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Στο ανοιχτό γήπεδο, σαν σε προπόνηση. Κάνει τους 4 πόντους, 4 και οι πόντοι των Πιστολιών. Χωρίς καλάθι μέχρι στιγμής, εδώ και 1,5 λεπτό. Οι Χάρλεμς, λέγαμε για τα Πιστόλια, που στο πρώτο μάτς της φάσης των 16 ιτήθηκαν από τους Ρεμάλ Μαδρί με 40-58, διαφορά 18 πόντων. Στο δεύτερο όμως παιχνίδι της σειράς κέρδισαν με 21, 52-73 ο τελικός σκορ και έτσι βρέθηκαν τα προημιτελικά. Αυτό είχε το νούμερο 7, Παπαδιονυσίου τώρα. Βούλγαρης με σημαντική συνεισφορά στην πρόκληση της ομάδας του. Αστόχησε τώρα στην πρώτη του προσπάθεια. Το rebound από τον Χρήστο Καρά. Κάνουν θα ψάξουν τώρα το πρώτο του καλάθι. Καρά θα πάρει το screen. Θα διεισδύσει το block από τον Βούλγαρη που αμήνθηκε υποδειγματικά. Κατευθείαν όμως παρέμεινε για τους Χάρλεμς. Ο Τρουπής είναι σουτέρ τριών πόντων. Εδώ θα αστοχίσει όμως. Από τον Γιαννουλάκη, ο οποίος έκανε όμως το λάθος. Καράς, βάλα στο γραφιστό. Εκεί θα παίξει και θα βάλει το καλάθι ο Σκαρμέας ανάμεσα σε δύο παίκτες των Πιστολιών. Πρώτο καλάθι για τους Χάρλεμς και 2-4. Θοδωρής Βούλγαρης θα πάει κατά μέτωπον, πασάρει έξω. Γιαννουλάκη τον άφησαν μόνο του, δεν θα τους τιμωρήσει. Αστόχησε από την περιφέρεια. Καρά στο rebound και στο κατέβασμα της μπάλας. Καράς δεν μπόρεσε να σουτάρει, βρήκε τον Σκαρμέα, εξαιρετική πάσα εκείνου. Παράβαση 3 δευτερολέπτων. Στη συνέχεια από τον Φώτη Καραμπά που δεν εκτέλεσε με το που πήρε την μπάλα. Νέα κατοχή για τα Πιστόλια. Παύλος Γιανακούρος πάνω του Προφήτης. Θέλει να περάσει από την baseline. Πασάρει έξω. Γιαννουλάκης. Θα γίνει το λάθος από τον Γκρεκούση. Καραμπά στον εφουδιασμό. Αστοχή. Βρέθηκε μαζεύει το αμυντικό rebound του Γιαννουλάκης. Κύλησε το πρώτο τετράλεπτο περίπου. Ενώ έχουμε τρίποντο από τον Παύλο Γιανακούρο που ξεκινάει διαστό.
εκτός, όπως και στο μάτσο με τους Real Madrid. Μετράει 7 πόντους με ένα τρίποντο. Είναι ο παίκτης που έχει κάνει τη διαφορά σε αυτό το πρώτο τετράλεπτο. Καραμπάς, Σκαρμέας, σαν σε βολές. Το ψωμένο χέρι του Βούλγαρη βρίσκει το τρόπο και συνδέεται με το αντίπαλο καλάθι. 4-7. Βούλγαρης θέλει να πιάσει τον ρύθμο για να βάλει άμυνα. Διεισδύει, αλλά αστοχή. Τροφίτης δίνει στον Καρά. Φρενίδης, Μοθωμάτς, τώρα Καράς. Θα σταματήσει την τρίπλα και θα δώσει τον Καραμπά. Εκείνος για τον Προφίτη. Η μπέλα δεν θα φτάσει στον Σκαρμέα. Έβγαλε ο Παύλος Γιανακούρος. 10 δεύτερα ακόμα για τους Χάρλεμς, που στη φάση των 32 απέκτησαν σε Δαλάη Κλάμα, ενώ στους 16 ξεπέρασαν το εμπόδιο των West Bombers σε δύο παιχνίδια με μεγάλη ένταση, υψηλό σκορ και ωραίο μπάσκετ. Σκαρμέας θα πάρει το καλάθι, ασίστ του Καραμπά, τη διαφορά στην ελάχιστη τιμή της, 6-7. Παπαδιονυσίου. Το σκέφτεται ο Παπαδιονυσίου. Τώρα θέλει κάποια πάσα. Ρεκούσης. Θα κερδίσει φάουλ από τον Θανάση Κουντρουμπή. Ο Βούλγαρης θέλει να τα βάλει με όλους. Το τελείωμα δεν είναι έτσι όπως θα το ήθελε. Ναι, κατοχή και νέα επίθεση 24 δευτερολέπτων για τους Χάρλεμς, που θέλουν να περάσουν για πρώτη φορά μπροστά. Καρμέας να παίξει με τον Βούλγαρη. Ενδιαφέρον αυτό το δίδυμο. Στόχησε τώρα ο Καρμέας, rebound από τον Γιανακούρο. Νομίζω ότι λείπει ο Λιόλιος σήμερα για τα πιστόλια. Για να δώσει στοχή από τα 65. Ο Λιόλιος που ήταν συγκλονιστικός και στα δύο παιχνίδια της φάσης των 16, ειδικότερα στο δεύτερο με πολύ μεγάλα σουτ. Έβαλε 24 πόντους με double-double, έτσι και 10 rebound. Χάρλεμς από την άλλη, που είναι μια ομάδα με αρκετούς πρωταγωνιστές, παίζει σκληρή άμυνα. Να δούμε τώρα την επίθεση της Χαράς. Πήρε το σκρίνα από τον Σκαρμέα. Συνεχόμενες αναγκές στα μαρκαρίσματα. Καραμπάς θα βγάλει έξω, Προφίτης για τρεις. Η μπάλα δεν θα καταλήξει στο καλάθι. Εξαιρετικό rebound όμως του Σκαρμέα. Αδράνεια στα box out των πιστολιών. 6-7. Καράς για τρεις. Μέσα, μεγάλο τρίποντο. Και πρώτο προβάδισμα για τους Χάρλεμς. 9-7. 3-40 ακόμα στην πρώτη περίοδο, όπου γίνει μόλις δύο φάουλ. Αυτό ευνοεί την υπάρξη ενός καλού ρυθμού. Ο Βρεκούσης τώρα κλείνεται τα χνηστήριγμα και βρίσκει τον Γιανακούρο. Εκείνος τώρα θα κάνει την έξτρα μπάσα για να κάνει έμπολ στη συνέχεια από 6.75. Ο Γιανουλάκης είναι, που σπαστόχησε και θα πάει στον πάγκο στη θέση του ο Βασίλης Γιανακούρος. Την άλλη πλευρά έξω ο Θανάσης Κουντρουμπής, μέσα ο Ιάσον Κρητικός, είναι το νέο πρόσωπο που έχει τώρα την μπάλα. Ο Σκαρμέας θα την μπάλα στο χαμηλό πόστ. Φάουλ από τον Βουλγάρη. Καράς χρησιμοποίησε πανέξυπνα το σώμα του εκεί. Πήρε καλύτερη θέση από τον Βούλγαρη, ο οποίος ζητάει φάουλ. Σκόραρε ο Καράς. Ο Βούλγαρης που έχει την εντύπωση ότι έχει δύο φάουλ. Θα πάει στον πάγκο στη θέση του ο Γιώργος Ντάσκαρης. Τα μισθόλια που έχουν το κακό συνήθεια να αλλάζουν τους αριθμούς στις φανέλες τους. Ίσως θέλουν να μπερδέψουν τους αντιπάλους στο σκάουτινγκ. Καράς πήρε το σκρίνα από τον Σκαρμέα. Ψαχνιστήριγμα και βρίσκει
τον κριτικό εκείνο σε προσωπική ενέργεια θα στοχίσει το rebound από το νούμερο 11, τον Δημήτρη Λαδά, 23-11-3-0 και 10. Κοιτάδα για τα πιστόλια, 69-5-4-15-7 για Harlem. 11-7 το σκορ στο συν 4. Η ομάδα του που προφήτη για να κούρεσε στάθος εκεί στην προσβολή. Δεύτερο ομαδικό ήταν αυτό για τους Harlem, 3 έχουν τα πιστόλια. Μέσα η δεύτερη, μία στις 2. Προφήτης θα στοχίσει στα 6.75. Να έχουμε δική αλλαγή για τους Harlems, 24-15, 5-7 και 3. Είναι τώρα η πεντάδα των Harlems. 18 είναι το σκορ, υπήρξε κάποιο μικρό λάθος στον φωτεινό πίνακα. Παύλος Γιανακούρος, ωραία βρίσκει τον Λαδά που έτωσε τη λάθη της άμυνας. Ένα σούτ για δύο, πόντους τώρα θα καταλήξει το καλάθι από τον Χαράλα που Γρεκούση και 11-10. Διαφορά στον πόντο. Κάρτα 2 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Φώτη Καραμπάνα έχει την μπάλα και να δίνει εκεί στο χαμηλό post που κερδίζει φάουλο ο κριτικός. Τέταρτο ομαδικό των φιλοξενούμενων που δεν έχουν άλλο φάουλο να δώσουν. Επίθεση 14 δευτερολέπτων με παραφορά από την βασική γραμμή για τους Harlem. Επανάληψη είναι παραφορά. Πόσο για να κούρεσε ήταν αρκετά κοντά στην baseline. Παράβαση 5 δευτερολέπτων και αλλαγή κατοχής. Η πίεση των πιστολιών απέφερε καρπούς. Βασίλη Γιανακούρος πέρασε το κέντρο χωρίς πρόβλημα. Και τώρα Παύλος Γιανακούρος είναι το screen. Δεν θα γίνει το 1-2, λάθος πάσα από το νούμερο 3. Κλέψιμο από το έτερο 3. Από το Μουρτίογλου. Να έχουμε μία ακόμα αλλαγή. 10 παίκτες και οι δύο ομάδες. Στην απόψινη αναμέτρηση. Είναι για τα πιστόλια. Γιανακούρος, την καλύτερη επιλογή, κλειστή η άμυνα των Harlem. Γιανακούρος, ανάποδο lay-up, αστοχή. Πάνω από το 24, από τον Σταυρόπουλο. Καραμπάς για τον Σταυρόπουλο. Θα κλείσει η άμυνα, κόβει έξυπνα ο Καραμπάς, καθώς διάβασε τη φάση. Εξαιρετική η ασίστα από τον Σταυρόπουλο, 13-10. Συν 3 η Harlem, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Γιανακούρος, δύσκολη ενέργεια στο χτί. Ο Βασίλης. Η κατοχή παραμένει για τα πιστόλια όμως. Έξω το 7 μέσα το 19. Ο Νίκος Ζητιώτης είναι το νέο πρόσωπο που μίλησε και στην κάμερα της διοργάνωσης. Λίγο πριν το τζάμπολ. Γιανακούρος. Θα αστοχίσει το ριμπάνο του Σταυρόπουλο. Καράς τώρα θα κάνει το λάθος. Έκλεψε ο Χαραλάμπος Βερεκούσης που κερδίζει και φάουλ από το Μουρτίογλου. Είναι στο τρίτο μανικό. Από μία κατοχή για κάθε ομάδα. Βασίλης Γιανακούρος σε σου τριών πόντων. Είναι άστοχος. Σταυρόπουλος στο rebound. Όλα τα δευτερόλεπτα από μένα για τους Harlem, 16 για την ακρίβεια.
Με τον Καρά να έχει την μπάλα και να δίνει στον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος θα στοχίσει. 6 δευτερόλεπτα ακόμα από τον Καναχούρο. Καρκίνος θα πάρει την ευθύνη. Τώρα πασάρει τελευταία στιγμή. Τέλος πρώτης περίοδου. 13-10. Χρωστάει Χάρλεμς σε λίγο κεφάλι μαζί. Δεύτερο δεκάλεπτο στο Athens Sports Hall. 13-3, 23, 11 και 10 για Πιστόλια, 15-19, 3, 24 και 5 για Χάρλεμ. Πρώτη κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Λάθος πάσα από το νούμερο 23, από τον Παύλο Γιανακούρο, κλέβει ο Καράς. Πάσα μακρινή για τον Μουρτίογλου. Καράς και πάλι. Ωραία reverse κίνηση. Μουρτίογλου αμαρκάρει στο 3, στόχη από το σούτ, αστοχή όμως. Το rebound αμυντικό από τον Δημήτρη Λαγά, το νούμερο 11. Παπαδιονυσίου. Περιμένει και τους συμπαίκτες του. Πιέζουν οι Χάρλεμ. Λαδά. Καστάρια 2. Αλλά είναι άστοχος. Μάχη για το rebound. Νικητές. Φιλοξενούμενοι. Με τον Κερδόντας Καρή. Πρώτο μαδικό φάουλ για τους Χάρλεμ. Και 14 δεύτερα ακόμα για τα Πιστόλια. Γιανακούρος. Φίλησε από το χαμηλό φως. Κάπως περίεργο τελείωμα από τον Βασίλη Γιανακούρο που αστοχεί. Πάσα μακρινή στη συνέχεια. Θα το κίνει για τα Πιστόλια. Η πάσα νομίζω έγινε από τον Καρά. Παραμένει το 13-10 χωρίς σκορ. Το πρώτο λεπτό του δεύτερου δεκαλέπτου. Παπαδιονυσίου. Να είσαι ο Βασίλη Γιανακούρο. Παύλος Γιανακούρος τώρα. Θα γυρίσει, θα πετύχει τα λάθη. Φτάνει τους 9 πόντους. Ή τους 10, δεν είμαι σίγουρος. 13-12, μείωσε Γιανακούρος. Καράς, Μουρτίογλου. Ωραία, θα γυρίσει. Το τελείωμα όμως δεν είναι ανάλογο. Μαζεύει το rebound του Παπαδιονυσίου. Λαβάς Παλιονυσίου. Κάνει το λάθος εκεί ο Γιανακούρος. Ο Βασίλης Καράς για τον Μουρτίογλου. Εκείνος θα αστοχίσει στον εκτός γήπεδο. Μαζεύει το rebound. Σταυκαρής. Θα σταυκίσει από την πλάτη εδώ. Αλλά θα αστοχίσει πάνω ο Γιανακούρος. Ο ίδιος το rebound. Πήγε σε δεύτερο χρόνο. Καράς. Με το σύστημα των Χάρλεμ. Τον Ρουσιώτη να εκτελεί για 3. Βάλα στο σίδερο. Rebound επιθετικό από τον Σταυρόπουλο. 9, 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους Χάρλεμ. Με τον Καρά να βγάζει ωραία πάσα και τον Σταυρόπουλο να μην τελειώνει τη φάση αλλά να κερδίζει φάουλ για 2 βολές. Αλλαγές για τους Χάρλεμ. Μέσα το 7, έξω το 3. Δύο βολές λοιπόν για τον Σταυρόπουλο. Από ένα φάουλ για κάθε ομάδα. Έξω πρώτη. Έξω η δεύτερη, rebound από το νούμερο 10. Προσπάθεια για εμφυλιασμό, Παύλος Γιανακούρος, θα κερδίσει φάουλ, δύο βολές και για εκείνον. Δεύτερο μάθημα για τους Χάρλεμς, διαφορά παραμένει στον πόντο. Σοφαρίζει το μάτς ο Γιανακούρος. Θέα δώσε όμως το ροβάδιμο στην ομάδα του. Επιμένει εκεί ο Βασίλης Γιανακούρος. Κερδίζει φάουλ. Χαμηλά.
όμως. Το τρίτο μανικό. Ανακτάω την κατοχή για 14,2. Έχει πατήσει την πλάτη γραμμή τώρα ο Βασίλης Γιανακούρος. 13 όλα. 7 και 14 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μηχρόνου. Το μάτς απόλυτα ισορροπημένο. Ωραία προσπάθεια εδώ, αλλά δεν θα πετύχει το καλάθι. Ο Φώτης Καραμάς ήταν. Προσωπική ενέργεια, χωρίς αποτέλεσμα από τον Τσάσκαρη. Καράς θέλει να προσφέρει ο Σταυρόπουλος, θα πάρει την μπάλα. Έχει το μισμάτς. Θα δούμε αν θα το εκμεταλλευτεί, γυρνάει, δεξί χουκ, χωρίς αποτέλεσμα. Οι δύο ομάδες έχουν κολλήσει. Επιθετικά, μέσα ο Προφήτης, έξω ο κριτικός για τους Χάρλεμς. Ενώ στην άλλη πλευρά, μέσα ο Γιαννουλάκης, στη θέση του Λαδά. Γιαννουλάκης. Αναχούρος. Ωραία πάσα του Γιανακούρου, καλάθι. Μεγάλη φάση εδώ για τα πιστόλια. Η ασίστ από τον Παύλο Γιανακούρο. Το καλάθι από τον Βασίλη. Για το 13-15 και το συν 2 των φιλοξενούμενων. Άμυνα ζώνης βλέπουμε. Από τα πιστόλια Σταυρόπουλος. Θα στοχίσει. Καλή άμυνα και rebound από τον Πασταρή. Το νούμερο 3. Στην άλλη πλευρά. Σε λίγα δευτερόλεπτα για τον Παύλο Γιανακούρο. Για τον επερχόμενο Γιαννουλάκη που αφήνει την μπάλα στο καλάθι και διαμορφώνει το 13-17. 0-4 επιμέρους σερί για τα πιστόλια σε time out από τους Χάρλεμς. Συνέχεια το μάτς. 7-24-15-69-19 για τους Χάρλεμς, με τον Καρά να σπάρει από το high post και να συνδέεται με τον τύπο το καλάθι. Stop στο σερί των πιστολιών. Ήταν αυτό το καλάθι του Ταρά. Διαμόρφωση στο 15-17. 13-15-3 και 8 η πεντάδα των πιστολιών, με τον Βούλγαρη να επιστρέφει έπειτα από αρκετά λεπτά, καθώς φορτώθηκε από νωρίς με φάουλ. Κερδισμένο φάουλ τώρα για τα πιστόλια. Τέταρτο ομαδικό των Χάρλεμς. Νωρίς στο δεύτερο δεκάλεπτο. Με 5 λεπτά 23 δευτερόλεπτα να απομένουν. Βούλγαρης τον άφησαν μόνο του και με εξαιρετική προσωπική ενέργεια τον Δωρής Βούλγαρης θα βάλει το καλάθι για τον νέο συν 4 των φιλοξενούμενων. Καρά. Ψάχνει στήριγμα Σταυρόπουλος, έκοψε την πλάτη της άμυνας εκεί ο παίκτης των Καραμπάς ήταν. Ας το χωστούμε το μεταξύ από τον Προφήτη. Καραμπάς είναι εκεί. Δεν θα βάλει το ανάποδο λεάτο, έχει κερδίσει όμως το φάουλ. Δεύτερη βολή, 16-19 το σκορ. Rebound από τον Βασίλη Γιανακούρο. Παπαδιονυσίου. Πάνω του Σταυρόπουλου, Παπαδιονυσίου για 3. Δεν είναι καλό το σουτ. Rebound αμυντικό από τον Καρά. Που έχει βγάλει τρελή ενέργεια. Αυτά τα πρώτα 15,5 αγωνιστικά λεπτά. 22 ακόμα για τους Χάρλεμς. Τον Καραμπάνα έχει την μπάλα. Πάνω του Βασίλη Γιανακούρος. Ρουσιώτης για 3. Το σίδερο. Και στα χέρια του Παπαδιονυσίου. Πάθε για συνδυασμό χωρίς αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα καθώς κλέβει ο Καράς. Καραμπάς θα μαρκάρει στο 2. Ας το πει και εκείνος Παπαδιονυσίου. Thank you.
από το νούμερο 3. Rebound από το 24 από τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος κλείνεται. Μασάρι έξω τον Καρά. Εκείνος θα σηκωθεί για 3. Η μπάλα στο σίδερο και στα χέρια του Ντάσκαρη. 3-29 ακόμα. Θοδωρής Βούλγαρης. Στο συν 3 τα πιστόλια. Βούλγαρης θα δεχτεί το στόπ από τον προφήτη. Θετική αμυντική ενέργεια. Καράς τώρα. Επέστρεψε την μπάλα από Τρουμπή. Σταυρόπουλος θα γυρίσει ωραία. Η μπάλα όμως δεν θα το κάνει. Χατήρι στα δικιά του πως εδώ. Τάσκαρης για τον Βούλγαρη. Πάσα έξω. Παπαδιονυσίου η έξτρα πάσα. Βασίλης Γιαννακούρος για 3. Αστοχή. Προφήτης για τον Καραμπά. Ξέρετε επίδεση για τους Χάρλεμς με τον Καρά να οργανώνει. Τετράγωνο είναι το σύστημα, βγαίνει και παίρνει την μπάλα ο Καραμπάς. Θα φτιάξει μέσα τον ψηλό, αλλά δεν θα τον βρει καθώς κλέβει ο Βούλγαρης. Παπαδιονυσίου. Μπάλα βρίσκει στον Σταυρόπουλο. Καοκτώ δεύτερα ακόμα για τα πιστόλια. 0-3, 5, 13 και 8 είναι η πεντάδα τους. Με τον Γρεκούση που επανήλθε στο παρκέ. Λάθος από τον Ντάσκαρη, έκλεψε ο Καραμπάς. Αφήνει και την μπάλα στο καλάθι, εξαιρετική ενέργεια για το 18-19 και το time out των πιστολιών. 124 δευτερόλεπτα ακόμα για ημίχρονο. Άμα θα πάει στα βοηθήρα με προβάδισμα. 8-23, 5-13 και 0 για τα πιστόλια. 14-15, 69, 4 και 7 για τους Χάρλεμς. Γιαννακούρος, Παπαδιονυσίου αμέσως για 3. Το βάζει τρίποδο του Παπαδιονυσίου. Του δίνει προβάδισμα 4 πόντων στην ομάδα του. Για σας από τον Γιαννακούρο. 18-22 το σκορ. 100 δεύτερα ακόμα. Καράς. Η απάντηση. Δεν θα έρθει η απάντηση τελικά από τον Κουντρουμπή. Για να κούρω στο rebound. Έτσι βρήκε τον Γρεκούση. Εκείνος θα περιμένει και τους συμπαίκτες του. Βούλγαρης που έκοψε ο Στρέιλε. Και πετυχαίνει 2 ακόμα πόντους. Με ωραία κίνηση από τον αριστερό διάδρομο. Η assist από τον Γιαννουλάκη. 18-24. Ένα 5-0 σερί. Στο τελευταίο λεπτό για τους φιλοξενούμενους. Στο συν 6 τα πιστόλια. Καραμπάς, ωραία στην σταρμέα που πετυχαίνει καλάθι. Ασίστ από τον Καραμπά. 20-24. Καναπούρος. Γρεκούσης. Υπάρχουν βήματα, αλλά έχει προηγηθεί το φάουλ από τον Καρά, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Είναι το πέμπτο μαρικό, υπάρχουν πολλές. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Από μία κατοχή για κάθε ομάδα. Πριν την ανάπαυλα. Κουτρουμπής για 3. Ούτε τώρα. Στάθηκε άτυχος εδώ ο Κουτρουμπής. Λοιπόν από το φάουλο για να κούρω και τώρα Παπαγιονυσίου. Για να κούρος. Διστάζει. Πασαρί έξω στον Βούλγαρη. Η απουσία του Λιόγιου δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει τα πιστόλια που παίρνουν σκόρα από αρκετούς διαφορετικούς παίκτες. Και προηγούνται και με 6 πόντους. 14,8 ακόμα. Τα 9 δευτερόλεπτα εκ των οποίων είναι για τα πιστόλια. Παπαδιονυσίου, κάνει λάθος. Λέει ο Καραμπάς, Κουτρουμπής. Θα διεισδύσει, στέκεται στον αέρα και πετυχαίνει καλά την μπροστά στον Βούλγαρη. 2 δευτερόλεπτα ακόμα. Δεν θα μπορέσουν να εκδηλώσουν επίδεση τα πιστόλια.
το 10 δευτερολέπτου πριν να λήξει το πρώτο μήχρονο, time out για τους Harlems. Για να δούμε λοιπόν αν μπορούν να πετύχουν καλά οι Harlems. Προσπάθεια για αλλεούπ. Καλή σκέψη. Αλλά ο Τάσκαρης κατάλαβε και την πρόκληση των αντιπάλων του και σταμάτησε αυτή την επιτυχή της προσπάθεια. Τέλος λοιπόν του πρώτου μηχρόνου. Harlems 22, Πιστόλια 26. Επιστροφή στο Athens Sports Hall του Κολονού. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο του πρώτου παιχνιδιού του δεύτερου προημιτελικού της Summer Development League ανάμεσα στους Harlems και τα Πιστόλια. Πρώτη κατοχή για τους Harlems με τον Σταυρόπουλο να εκμεταλλεύεται το ύψος του στο χαμηλό πόφ και να σκοράρει. 24-4, 14, 15 και 7 μετά για τους Harlems, 11-5, 23-0 και 8 για τα Πιστόλια. Σου τριών πόντων, όχι και τόσο καλό από τον Λαδά και rebound Καρμέα. Καρά, ωραία πάσα, καλάθι από τον Φώτη Καραμπά. Η assist από τον Καρά, μικρή διακοπή για να δέσει τα κορδόνια του Βούλγαρης. Ένα πρώτο μήχρονο αρκετά ισορροπημένο. Το μάτς σε ισοπαλία τώρα, 26 όλα. Όλα δείχνουν ότι το παιχνίδι θα κερδίσει λεπτομέρειες. Πρέπει να το δούμε. Θοδωρής Βούλγαρης θέλει να πάει προς τα μέσα, κλείστηκε, βγάλε ωραία πάσα όμως για να έρθει να τελειώσει τη φάση με ωραίο τρόπο. Άρης Ρεκούσης για το 26-28, η assist από τον Βούλγαρη. Καράς πίσει έξω, εκεί είναι ο Κουτρουμπής. Τώρα στους Καρμέα, 10 δεύτερα ακόμα για τους Harlems. Καράς, ωραίο δεξί χου, κάστοχο όμως. Rebound του Γιανακούρου, του Παύλου, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, ούτε το follow εύστοχο από τον Βούλγαρη που πήδηξε πολύ ψηλά εκεί. Rebound στην συνέχεια από τον Καρά και τώρα Καραμπάς. Πάντα στη weak side. Κουτρουμπής, Σταυρόπουλος. Δεν θα περάσει πάσα. Τράκαραν εκεί οι δύο παίκτες των Πιστολιών. Φαίνεται να έχει χτυπήσει τόσο ο Γιαννουλάκης όσο και ο Παύλος Γιανακούρος. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Μικρή διακοπή. Λοιπόν, επιστροφή στον Κολονό. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά με τους δύο παίκτες. Είχαμε κάποιες αλλαγές για τα Πιστόλια. 0-13, 10, 11 και 5 είναι τώρα η πεντάδα τους με τον Βρεκούσινα στο χ. Μάχη για το rebound, νικητές οι Harlems με την ίδια πεντάδα εκείνη. Ο Καράς φωνάζει στο σύστημα το συν 2 τα Πιστόλια. Έπειτα από 2 λεπτά το δεύτερο ημίχρονο, Καραμπάς για τον Σταυρόπουλο, ο οποίος έχει μισμάτς με όλους τους παίκτες των Πιστολιών. Τώρα κλείνει και δεύτερος παίκτης πάνω του για να τον αντιμετωπίσουν με φάουλ όμως. Πρώτο φάουλ στην τρίτη περίοδο και δύο βολές για τον Σταυρόπουλο. Ακούγεται και η μετάδοση της ΣΕΡ καθώς μέρος με καφέ του Athens Sports Hall βλέπουμε και Μουντιάλ. Μέσα η δεύτερη. Σοφαρίζει ο Σταυρόπουλος, 28 όλα. Και τώρα Θοδωρής Βούλγαρης. Πάνω του Κουτρουμπής. Λαδάς, δεν θα περάσει πάσα του. Λάθος του Λαδά, κλέψουμε τους Καρμέα. Πάσα εφηδιασμού, Καραμπάς. Θα τελειώσει τη φάση. Η ασίστα από τον Καρά, μία ακόμα ασίστα των Harlems και προβάδισμα για την ομάδα του. 3-28 με ένα 4-0 επιμέρους σερί. Ο Διονυσίου ψάχνει στήριγμα και το βρίσκει στο πρόσωπο του Γρεκούση. Κοίτας θέλει να διεισδύσει. Πασάρει έξω αλλά κάνει λάθος. Νέο κλέψιμο του Καραμπά αυτή τη φορά. Καράς, Καραμπά, Καρμέας και τώρα Κουτρουμπής σε σου τριών πόντων. Πήδηξε ψηλά και του έκρυψε το δικό του πεδίο ο Βούλγαρης. Έξω το 13 μέσα από 23. Ο Παύλος Γιανακούρος στη θέση του Χάρη
Παπαγιονυσίου. 7 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Σε ένα κλειστό παιχνίδι. Γιανακούρος θέλει να παίξει τα πόδια τον Σταυρόπουλο. Κλειστή όμως η άμυνα των Χάρλεμ. Κλέβουν τώρα και πάλι με τον Σκαρμέα να δίνει στον Καραπά. Υπέρ κίνηση. Βήματα. Καραπά που δεν εκμεταλλεύτηκε το ανοιχτό γήπεδο. Και έτσι οι δύο σχετικά εύκολοι πόδια για τους Χάρλεμ χάθηκαν. Βούλγαρης θα πάρει το screen, αλλαγή στο μαρκάρισμα, αφήνει ο Καράς πάνω του. Βούλγαρης θα πασάρει έξω. 10 δεύτερα ακόμα. Λαδάς, Γρεκούσης, Δυσδύ. Δεν είναι καλό το τελείωμα, rebound Σκαρμέα. Ο Καράς κοίταξε αμέσως αν έχει κάποια μακρινή πάσα. Τώρα κατεβάζει την μπάλα. Μπάλα και πάλι στο χαμηλό πόρτ. Ανάποδο layout, υπέροχη φάση. Τον Σταυρόπλο να τα σκοράρει. Έτσι το μείον 2 των Χάρλεμ γίνεται συν 4. Τα αιμάτα τα πιστόλια. Εδώ είμαστε. 5, 10, 11, 0 και 23 για τα πιστόλια. 15, 24, 4, 7 και 5 για τους Χάρλεμ. Συν 4 και παιδούχοι, ο Θεωρής Βούλγαρης. Λαδάς για 3. Θα στοχίσει από την κορυφή του τριπόντου. Το rebound όμως είναι θετικό από τον Βασίλη Γιανακούρο. Παύλος Γιανακούρος. Δεν θα γίνει το 1-2. Παύλος χαμηλά κερδισμένο για τον Γρεκούση και τα πιστόλια. 7 δεύτερα πριν λήξει το κοστισάρι. Από ένα φόλιο κάθε ομάδα. Παύλος Γιανακούρος. Το έχει εξηγήσει τα τελευταία λεπτά. Τώρα θα σηκωθεί για 3. Αλλά δεν αφωνάξει παρόν. Rebound από τον Καραμπά. Θέλει να πιάσει τον ύπνο για την πάλι άμυνα. Για 2 τώρα. Είναι άστοχο από τον κεντρικό του rebound τον Βούλγαρη. Για να κούρος. Θέλει να ευθυνθεί κατά μέτωπον. Στέκεται στον αέρα. Αλλά αστοχή. Ένα επιθετικό blackout για τα πιστόλια. Το rebound από τον Σταυρόπουλο. Κύλησε το πρώτο πεντάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο. Η κατάσταση έχει αλλάξει. Καράς για 3. Τον άφησαν μόνο του. Στο σίδερο η μπάλα rebound και επιθετικό του Καρμέα που βρέθηκε σε κατάλληλο σημείο. Αλλά δεν σκόραρε. Σταυρόπουλος. Οι ψηλοί των Χάρλεμς κάνουν πάρτι. Ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. 34-28. Και οι Χάρλεμς δείχνουν ικανοί να ξεφύγουν και με μεγαλύτερη διαφορά. Βούλγαρης. Παύλος Γιανακούρος. Δεν θα δώσει τη λύση. Απίστευτη τάπα εκεί από τον Σταυρόπουλο. Άστοχο σούτ στη συνέχεια από τον Βασίλη Γιανακούρο. Και τώρα Καράς. Είναι στην κορυφή, επιλέγει να πάει από δεξιά και να δώσει τον κριτικό. Κριτικός, δεν θα πετύχει το καλάθι. Σκαρμέας, νέα 14 δευτερόλεπτα. Καραμπά, ωραία τρίπλα. Εστραπάσα, 4 δευτερόλεπτα. Καράς θα σηκωθεί για 3. Αλλά θα στοχίσει μακρινό rebound. Τον Παύλο Γιανακούρο. Λαβάς. Δεν έψαξε την πάσα Γρεκούσης, αλλά δικαιώθηκε. Πετυχαίνοντας το καλάθι και μειώνοντας τους 4. 34-30. Ανάσα για τα πιστόλια. Σταυρόπουλος έχει μισμάτς. Μετά τις επιλογές του κλείνει η άμυνα. Θα δώσει στον Καραμπά. Εκείνος πήγε να βάλει ένα πολύ ωραίο καλάθι. Και ακόμα μία φορά ο Σταυρόπουλος θα πάρει το θετικό rebound και θα προσθέσει 2 ακόμα από ό,τι στο λογαριασμό του. Οι Χάρλεμ φτάνουν τους 36 και προηγούνται και πάλι με 6 πόντους. Τελευταίο 3 λεπτό στην τρίτη περίοδο. Γιανακούρος. Γιανακούρος έδωσε την κατοχή γιατί ζήτησε φάουλ. Αλλαγές τώρα και για τις δύο ομάδες.
3, 5, 24, 7 και 4 επίπεδα για τους Χάρλεμς, 23, 13, 8, 5 και 0 και 0, η πεντάδα για τα πιστόλια, άστοχο τρίποντο του Μουρτίογλου, rebound από κανένα, κατευθεί για τα πιστόλια. Γιανακούρος θα κερδίσει φάουλ από τον Σκαρμέα. Και θα πάει στη γραμμή. Δεύτερο μαρικό για τους Χάρλεμς. Ένα φάουλ έχουν μόλις. Τα πιστόλια αστοχή στην πρώτη. Βάζει τη δεύτερη, μία στις δύο. 36-31. Να δούμε ποια ομάδα θα πάει στην τέταρτη περίοδο με προβάδισμα. Καραμπάς. Συνδικός. Στα 10 δευτερόλεπτα. Όχι για τον Σταυρόπουλο. Ίδιο το σκηνικό. Αυτή τη φορά όμως ο Παύλος Γιανακούρος καταλαβαίνει τι πάει να γίνει και κόβει. 5 δεύτερα για τους Χάρλεμς. Χρόνος ικανός για να βγει ένα καλό σουτ. Θα το πάρει ο κριτικός. Θα το πάσει όμως. Παπαδιονυσίου. Γιανακούρος. Το 1-2 με τον Βούλγαρη. Γιανακούρος πηδάει ψηλά. Θα είναι ένα εύκολο καλάθι όμως. Ο Καραμπάς πάλι στο rebound. Τώρα Μουρτίογλου. Μουρτίογλου θα το βάλει. Προσωπική ενέργεια. Εύστοχο λέει άπια τον Μουρτίογλου. Στο συν 7 η Χάρλεμ σε 105 δευτερόλεπτα. Ακόμη. Γρεκούσης, πιεστική άμυνα του Χάρλεμ. Άστοχο σουτ του Γρεκούση και rebound από τον Σταυρόπουλο. Κριτικό. Σταυρόπουλο. Θα το πάρει το καλάθι. Το μαρκάρισμα του Σταυρόπουλου παραμένει άλλος γρίφος. Τα πιστόλια που υπολείπονται με 9 πόντους και καλούνται να αλλάξουν πρόσωπο για να μειώσουν τη διαφορά. Το τρίποντο είναι εύστοχο. Μεγάλο καλάθι από τον Παύλο Γιανακούρο. Ασίστ από τον Θοδωρή Βούλγαρη που έκανε τη διείσδυση, τράβηξε την άμυνα πάνω του και βρήκε τον ελεύθερο παίκτη. 40-34, time out. Επιστροφή στον Κολονό. 3-19, 69, 7 και 4 για Χάρλεμς. 23-0, 13, 5 και 8 για πιστόλια. Το συν 6 η ομάδα του Προφήτη με τον Μουρτίογλου να έχει μπάλα και να φωνάζει τους δυο ψηλούς για screen. Μουρτίογλου δεν ζητάρει, δίνει στον Σκαρμέα. Εκείνος παίρνει καλύτερη θέση τον αντίπαλό του και τον αναγκάζει να την κάνει το φάουλ. Δύο βολές για τον Σκαρμέα. Έτσι και η δεύτερη Προφήτη σκηνά ψηλά και γραπώνει το θετικό rebound. Μουρτίογλου τον αριστερό διάδρομο. Ρουσιώτης αστοχή. Νέο θετικό rebound από τον Καραμπά. Προφήτης η έξτρα πάση στον Μουρτίογλου. Το φάουλ έχει δοθεί χαμηλά. Δεν υπάρχουν πολλές. Για τους Χάρλεμς και θα κάνουν και αλλαγή έξω Σκαρμέας μέσα ο Κουτρουπής με έναν ακόμη σιτέρι Χάρλεμς. Καραμπάς, θα δούμε ποιος θα πάρει την ευθύνη για το τελευταίο σου. Καραμπάς reverse κίνηση, πέρασε εξαιρετικά από τον Γιανακούλη και φέρνει το καλάθι στη λήξη της τρίτης περίοδου, διαφορά 8 πόντων
Χάρλεμ, 42-34. Ακόμη 10 αγωνιστικά λεπτά στον Κολονό για να μάθουμε ποια από τις δύο ομάδες θα κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκληση στα ημιτελικά του Summer Development League. 13-8-23-3-0. Πεντάτα και τα πιστόλια που έχουν την πρώτη κατοχή. Παύλος Γιανακούρος. Για 2 είναι εύστοχο. Θα τον τρεκούσει. Η ασίστα από τον Γιανακούρος, 42-36. 15-69, 13-3 και 7. Πεντάτα για τους Χάρλεμς, 3 πόντων. Είναι εύστοχο, μεγάλο καλά του Μορτιόγλου. Ασίστ του Καρά. 45-36 η διαφορά στους 9 πόντους. Γιανακούρος θέλει να απαντήσει και το κάνει. Ξεκινάει καλά την τελευταία περίοδο με μία ασίστ και ένα δίποντο. Στα πρώτα 40 δευτερόλεπτα. 45-38. Καραμπάς, Σιουιτσάιρ για τον Μορτιόγλου. 6 δευτερόλεπτα ακόμα, ρηφεκίνδυνη πάσα του Μορτιόγλου. Φάουλ κερδισμένο για τους Χάρλεμ. Χρειάζεται στον Παύλο Γιανακούρο που απορεί. Καράς. Πασάρι έξω, προφήτη, θα σηκωθεί για 3. Αλλά θα κάνει έρμπολ. Γιανακούρος. Έχει βγάλει ο ίδιος όμως. Καράς ο συνήθως σε ρόλο playmaker, σε ρόλο οργανωτή. Προφήτης το σκέφτεται. Μουρτίογλου τον αφήνουν μόνος του. Τη φορά στοχή από τα 6.75. Το rebound όμως είναι εκθετικό από τον Μαρνέσο. Ο Μουρτίογλου στοχή. Συνέχεια ο Δάσκαρης μαζεύει το rebound, αλλά κάνει λάθος πάσα. Τα πράγματα δεν κυλούν καλά για τα πιστόλια. Καράς. Πάνω του Γρεγκούσης. Περιστροφές στο μαρκάρισμα. Καράς βρίσκει τον προφήτη. Λέω το Αδιονυσίου. Πάσα μακρινή. Πάσα, αλλά ο προφήτης θα κάνει βήματα. 2 λεπτά κύλησαν στην τέταρτη περίοδο με αρκετά λάθη από τις δύο ομάδες. Γρεκούσης. Άσει και πάλι δίποντο. Φαίνεται ικανός να δώσει σημαντικές λύσεις για την ομάδα του. Μείωση στους 5 ο Χαραλάμπος Γρεκούσης. 45-40. Καραμπάς θέλει να νικήσει τον Παύλο Διονυσίου, δεν τα καταφέρει μαζί του, ίδιο στο rebound και σε δεύτερο χρόνο παίρνει goal foul. Προηγουμένο νικά και εδώ Καραμπάς επέμεινε. Δεύτερο μαδικό για τα πιστόλια που υπολείπονται 7 πόντων. Αστοχής είναι συμπληρωματική βολή ο Καραμπάς. Το rebound από τον Ντάσκαρη που κέρδισε το φάουλ από τον Καραμπά. Ο Παγιονυσίου. Πάρα λίγο να γίνει το λάθος. Γιανακούρος. Ωραία, θα βρει τον Ντάσκαρη. Εκείνος ανάμεσα από δύο παίκτες θα κερδίσει φάουλ. Ενώ έχουμε αλλαγή μέσα στο Σταυρόπουλο στο πάλι. Στη θέση του Γιώργου Μαρνέζου. Φιλόν το σχήμα οι Χάρλεμς. Βάζοντας τον MVP τους, τον Σταυρόπουλο, έχει ξεχωρίσει. Για να κούρεσε αστοχή, ο Σταυρόπουλος μαζεύει το rebound. Από δύο φάουλ για κάθε ομάδα, 7 και 20 πριν το τέλος. Στο σύν 7 η Χάρλεμς. Σταυρόπουλος. Θα παίξει, αλλά αστοχή. Δάσκαρης για τον Παύλο Διονυσίου. Πάσα παραμένει όμως κατοχή για τα πιστόλια. Ενώ έχουμε time out. Εδώ είμαστε. 8-0-3, 13-23. Πετάτε για τα πιστόλια που έχουν κατοχή. Με τον Τάσκαρη να κερδίζει φάουλ. Χαμηλά.
3-7, 15-69, 24 το 10 του Χάρλεμ που έχουν το πάνω χέρι. Προηγούνται με 7 πόντους. Τόσο το παιχνίδι έχει πολύ χρόνο ακόμα. Πάλι δεν θα κάνει το χατήρι στον Γιανακούρο. Μπάσκετ από την baseline, βρήκε τον Σταυρόπουλο. Εκείνος με περίδεση κρατάει. Αλλά στο χει. Rebound του Ντάσκαρη. Ο Γεωσίου πιέζεται. Με ένα περίεργο τρόπο κατέληξε την μπάλα στο χέρι του Ντάσκαρη, ο οποίος με ένα Eurostep θα αποφύγει τον Καράκη, θα πετύχει καλάθι για να μειώσει τους 5, 47-42. Καραμπάς. Σταυρόπουλος και πάλι Καραμπάς γύρισε αμέσως, βρήκε τον προφήτη Μουρτίογλου. Θα πάλι το τρίποντο του Χάρλεμ, σε απλοποιούν την κατάσταση και προηγούνται με 8. Πάρα λίγο το κλέψιμο, παραμένει κατοχή για τους φιλοξενούμενους που κάνουν αλλαγή έξω από Παπαδιονυσίου, που συμπάσχει τον Πάγκο να πάρει κάποιες ανάσεις στη θέση του Λαθάς. Ενώ ο Σκαρμέας πέρασε θέση του προφήτη για τους Χάρλεμς. Δρεκούσης. Δυναμικό και τζάουτ από τον Σταυρόπουλο. Ο Δρεκούσης θα δεχτεί και το στόπ. Εξαιρετική αμυντική προσπάθεια από τον Σταυρόπουλο που θα φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Αλλά η πάσα του δεν θα τον Καραμπά. Νέα αλλαγή για τα πιστόλια. Μέσα ο Βασίλης Γιανακούρος στη θέση του Δρεκούση. Στη δεύτερα για τους Χάρλεμ. Καραμπάς. Σταυρόπουλος θα αργήσει ακόμα μία φορά τη front line των πιστολιών. Η διαφορά είναι ψήφια πλέον, 52-42. Έχουμε στο τελευταίο 5 λεπτό. Άσε άλλο τελείωμα από τον Βασίλη Γιανακούρο. Καραμπάς. Κερδισμένο φάουλ. Τρίτο μαδικό για τα πιστόλια, 3 έχουν και οι Χάρλεμ. Καρά. Πάρα λίγο να χαθεί η κατοχή της Καρμέας. Και πάλι στον Καρά. Είναι θέλει να παίξει το πικεδόλ με τον Σταυρόπουλο. Πάσε στην αρχή από την πλευρά τώρα, Μουρτίογλου. Καρμέας κάποιος πρέπει να σουτάρει. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο Καρά στο σκοτή για 3. Φάουλ πάνω στο σουτ και 3 βολές. Το φάουλο από τον Γιαννουλάκη που θα πάει στον πάγκο στη θέση του Θεοδωρή Βούλγαρης, μέσα ο Κουτρουμπής στη θέση του Μουρτίογλου. Του Χάρλεμς. Έτσι η πρώτη τον Καρά. Έχει ακόμα 2. Βάζει την τρίτη. Διαφορά στους 11. Χωρίς Βουλγάρης. Ξαναπέρασε την πεντάδα των πιστολιών. Είναι ο παίκτης που μπορεί να αλλάξει το momentum. Βασίλης Γιανακούρος κερδίζει φάουλ από τον Καρά, δεν ξέρω πόσα φάουλ έχει ο παίκτης των Χάρλεμς που κάνει νόημα στον πάγκο να μην γίνει αλλαγή. 4-22 ακόμα. Δεν θα πέρασει η πάσα του Ντάσκαρη. Έκλεψε ο Κουτρουμπής. Καρά τώρα θα περάσει στο κέντρο. Κλείνει η άμυνα. Πάσα έξω. Θα προλάβει ο Καραμπάς, αλλά θα κάνει λάθος. Έκλεψε ο Λαθάς. Βούλγαρης. Θα στοχίσει ο Βασίλης Γιανακούρος. Το rebound από τον Κουτρουμπή.
βολές. Και τον Καρά. 7-15-14-4 και 24-5 για τους Χάρλεμς. 13-5-10-11 και 23. Πετάτε για τα πιστολιά, έξω προσβολή από τον Καρά, που δεν τα πάει καλά από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Πάει τώρα τη δεύτερη. Διαφορά στους 12 πόντους. Βούλγαρης απαντάει με γρήγορο κόστο κόστο. Ο Θοδωρής Βούλγαρης θα μειώσει στους 10. Καράς θα να παίρνει με χαντόφ από τον Σταυρόπουλο. Ο Τρουμπής προσποιείται, αποφεύγει τον αντίπαλό του. Βυζή, βγάζει ωραία πάσα. Καραμπάστα αστοχίσει όμως, νέο rebound της Καρμέα. Δεξί χουρκ, ούτε φορά το καλάθι. Rebound αμυντικό από τον Λαδά. Παύλος Γιαννακούρος. Τα πιστόλια χτυπούν και πάλι στον εμβολιασμό. Και με 4 αναπάντους πόντους, 2 από τον Γιαννακούρο και 2 από τον Βούλγαρη, διαφορά πέφτει κάτω από το ψυχολογικό ρε των 10 πόντων. 54-46, σκάν τα 3 λεπτά για το τέλος. Καράς. Φάουλ κερδισμένο για τους Χάρλεμς. Δύο βολές για τον Σκαρμέα. Τάβαντι 46. Σκαρμέα στον πάγκο, κριτικό στο μάρκε. Βούλγαρη. Καλύτερα να παίξει και για τον Γιώργο Λιόλιο σήμερα. Βγάζει ασίστ για τον Βασίλη Γιαννακούρο που πετυχαίνει καλάθι. 55-48, διαφορά πέφτει στους 7. 2,5 λεπτά για το τέλος. Καράς. Ας λίγο το κοντρόλ. Τώρα θα δώσει τον Καραμπά. Εκείνος για τον Κουτρουμπή. Άστοχο τρίποντο, μακρινό rebound από τον Αφρίκα Γιαννακούρο. Άσχη εκεί τα πιστόλια. Παραβρήκε στο πόδι του Γιαννακούρου. Κουτρουμπής πήγε μέχρι μέσα. Αστόχησε αλλά χέρισε το φάουλ. Και το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Όλα τα φάουλ θα οδηγούν στη γραμμή της φιλανθρωπίας από εδώ και πέρα. Τελευταίο δίλεπτο. Ωραία πάσα του Καραμπά. Καράς έρχεται από τον δεξί διάδρομο και ολοκληρώνει με επιτυχία αυτή τη φάση για να φύγει διαφορά στις 11 πόντους και να απλοποιήσει την κατάσταση. Τελευταία 100 δευτερόλεπτα. Τα πιστόλια δεν θα τα παρατήσουν. Καλούν τώρα time out για να οργανώσουν τις τελευταίες επιθέσεις και να μειώσουν όσο μπορούν τη διαφορά. Στροφή σε λίγο. Εδώ είμαστε. 24-5-19, 7 και 15 για Χάρλεμ, 13-5-13-10 και 11 για τα πιστόλια που αστοχούν στους τριών πόντων με τον Παπαδιονυσίου. Rebound του Καραμπά στο συν 11 οι Χάρλεμ, που θα φύγουν με το ροζ φύλλο, αλλά θέλουν να διατηρήσουν τη διαφορά σε αυτό το επίπεδο ή σε ακόμα υψηλότερο. Αστοχή ο Σταυρόπουλος από το χαμηλό post, το rebound από τον Βασίλη Γιαννακούρο. Κερδίζει και φάουλ. Έχουν συμπληρωθεί τα πενταματικά όπως είπαμε και πριν. Έχουμε βολές για τον Βασίλη Γιαννακούρο.
μέσα η δεύτερη. Διαφορά στους 10. Να δούμε αν οι Harlem θα παίξουν και με το χρονόμετρο. Καράφ ψάχνει τον Καραμπά. Είχε κλείσει πολύ άμυνα όμως. Χριστοκίνδυνη πάσα. 14 ακόμα. Καράφ από τον αριστερό διάδρομο. Κριτικός για 2. Αστοχή. Καραμπά σε ένα ακόμη επιθετικό rebound. Αριστερό λέει up. Εξαιρετική προσπάθεια για το συν 12 και το 61-49. Τελευταία 52. Βούλγαρης. Γιαννακούρος θα βάλει ένα πολύ δύσκολο καλάθι μπροστά στα υψωμένα χέρια του Σταυρόπουλου. 61-51. Δεν τα παρατά ο Γιαννακούρος. Καράς το σκρίνα τον Σταυρόπουλο. Η δίδυση του Καρά. Καλάθι εξαιρετικό. Δίνησε μαζί πανούλια στο καλάθι από τον Καρά. 63-51. Τελευταία 22. Δηλαδή ήταν από μήνα τα 10 δευτερόλεπτα. Και επισημένο φάουλ και βολές για τον Λαδά, που έχει την ευκαιρία να ρίξει τη διαφορά στους 10 πόντους και να κάνει λίγο πιο εύκολο το έργο των επιστολιών στο δεύτερο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς. Time out της Τσοκαράς για τους Harlems. 9,4 απομένουν. 6 ευρώς πολύ. Βούλγαρης θέλει να πετύχει μπάζερ μπίτερ, αλλά δεν τα καταφέρνει. Εξαιρετική τελευταία επίδεση των Harlems, που διαμόρφωσε το 65-51 και το συν 14 για την ομάδα του Κάρα και του Σταυρόπουλου. Σαφές προβάδισμα για τους Harlems στο στην υπόθεση πρόκριση στα ημιτελικά της Summer Development League. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.